Λοιπόν, φίλες και φίλοι, βέβαια, λογικό είναι τον Νταβός να είναι στην επικαιρότητα η επόμενη μέρα από την τριμερή, από τη συνάντηση του κυρίου Μπανκιμούν με τον πρόεδρο Αναστασιάδη και τον κύριο Ακιντζή. Πάμε να δούμε κάποιες σημαντικές δηλώσεις που έκανε μετά τη συνάντηση ο Τουρκοκύπριος ηγέτης. Κάθε άλλο παρά αναξιοποιητό άφησε το βήμα που του παραχωρήθηκε στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ στον Νταβός ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζή. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να μοιράζεται τη σκηνή μαζί του και εκατοντάδες αρχηγούς κρατών και διεθνών οικονομικών παραγόντων να τον παρακολουθούν, προέβαλε τις καθόλου απαράδεκτες αμετάθετες τουρκικές θέσεις στο Κυπριακό. Δεν δίστασε μάλιστα να ισχυριστεί στους παριστάμενους ότι ο λόγος που δεν έχει λυθεί ακόμη το Κυπριακό είναι η άρνηση των Ελληνοκυπρίων. 12 χρόνια πριν το ναι της μεγάλης πλειοψηφίας των Τουρκοκυπρίων δεν ήταν αρκετά, καθώς το σχέδιο των ΗΠΑ δεν πήρε την έγκριση των Ελληνοκυπρίων. Ως αποτέλεσμα, η Κύπρος μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα διαιρεμένο νησί και οι Τουρκοκύπροι δυστυχώς έμειναν έξω. Συμφωνώντας με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι ο εντοπισμός υδρογόνων ανθράκων στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη μπορεί και πρέπει να αποτελέσει πηγή ειρήνης, σταθερότητας και συνεργασίας, έκανε ένα βήμα παρακάτω. United Cyprus. Η Ενωμένη Κύπρος θα μπορούσε να είναι σταθμός για αγωγούς που μεταφέρουν φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Τουρκίας, που φαντάζει να είναι και η πιο λογική λύση. Το νερό από την Τουρκία, που ήδη έφτασε στη Βόρεια Κύπρο, θα μπορούσε να είναι διαθέσιμο σε όλους τους κατοίκους του νησιού και η Ένωση των ηλεκτρικών μας δικτύων θα μπορούσε να είναι η Ένωση των δικτύων Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, που και πάλι είναι το πιο λογικό. Ο σκηνωνός των αξιώσεων και πλάνων της Άγκυρας στάθηκε δίπλα στον πρόεδρο Αναστασιάδη, ο οποίος παρουσιάστηκε πιο ενωτικός και επικεντρώθηκε ως έπρεπε στις πολυεπίπεδες προοπτικές μιας πιθανής λύσης στο Κυπριακό. Χωρίς να θέλω να δημιουργήσω εξωπραγματικές προσδοκίες, πιστεύω ότι το 2016 θα μπορούσε να ήταν η χρονιά που θα αφήσουμε πίσω μας το απαράδεκτο status quo, με την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με αποφασιστικότητα, με επικοδομητικές προτάσεις και λαμβάνοντας υπόψη τις έγνοιες και τις ανησυχίες και των δύο κοινοτήτων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παραλύλησε μάλιστα την πιθανή επίτευξη λύση στο Κυπριακό με την ιστορική δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα. Η περίοδος που διανύουμε είναι αποφασιστική σημασίας για μας, την Ευρώπη, την ευρύτερη περιοχή και τον κόσμο ολόκληρο. Η Κύπρος μπορεί να γίνει σημείο αναφοράς και σύμβολο ειρηνικής συνύπαρξης. Βασίζομαι στη στήριξή σας για να γυρίσουμε σελίδα στην ιστορία. Η στήριξη την οποία ζήτησε τόσο ο πρόεδρος όσο και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης από το συγκεκριμένο ακροατήριο είναι βεβαίως οικονομική και προς την επίτευξη του στόχου αυτού έσπρωξε και ο εκτελεστικός πρόεδρος του Φόρουμ Κλάους Βαμπ, ο οποίος τονίζοντας με νόημα ότι διακυβεύονται πολλά, έπλεξε το εγκόμιο των δύο ανδρών. Ο κόσμος γύρω μας καταραίει με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, στο κατόφλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη μέση όλων αυτών όμως, εκεί όπου η Μέση Ανατολή συναντά την Ευρώπη, μια ακτίδα ελπίδας μας ανέπνευσε όλους. Η Κύπρος είναι μια από τις λίγες διαμάχες που φαίνεται να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, χάρη στη θέληση, την εμπιστοσύνη και την ηγεσία αυτών εδώ των κυρίων. Προλογίζοντας την εκδήλωση, ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Σπεν Μπαρθέιτ έκανε επίσης λόγο για αναβίωση ελπίδας χάρη στους Αναστασιάδη και Ακίντζη. Είναι μια ιστορική πρωτιά να έχουμε και τους δύο ηγέτες εδώ μαζί στην ίδια σκηνή. Σημειωτέων ότι ο κύριος Αίντε απέφυγε επιμελώς να προσφωνήσει τον Νίκο Αναστασιώδη ως πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιτρέποντας στην ουσία συνειρμούς για εξίσωση του πολιτικού στάτους των δύο ανδρών. Λοιπόν, αυτά έγιναν στο Νταβός σημαντικές δηλώσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρξει και μπαράζ τώρα δηλώσεων από κόμματα όσον αφορά τις δηλώσεις του κυρίου Ακιντζή. Πάμε στην πολιτική μας επικαιρότητα, πάμε να δούμε την επόμενη μέρα του Νταβός, πάμε να δούμε κάποιες δηλώσεις του Πρόεδρου Δημοκρατίας, του κυρίου Μπανκιμούν, αλλά και του κυρίου Ακιντζή, να δούμε πώς τα κόμματα εισπράττουν, πώς μάλλον μεταφράζουν όλες αυτές τις δηλώσεις και πώς βλέπουν την επόμενη μέρα στο Κυπριακό. Μαζί μας είναι ο Σίμος ο Αγγελίδης, αντιπρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών. Καλημέρα κύριε Αγγελίδη. Καλημέρα. Και περιμένουμε εντός λίγου τον Χρήστο Χριστοφίδη, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΑΚΕΛ. Παρακολουθήσατε, φαντάζομαι, όλα αυτά που συμβαίνουν στον Νταβός. Μια πρώτη εκτίμηση. Παρακολούθησα με ιδιαίτερη προσοχή και μάλιστα έχω εξετάσει τις πρωτογενείς πηγές, δηλαδή όχι τα δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν στην Κύπρο, αλλά αυτούσιαστες δηλώσεις, το πώς παρουσιάστηκε το ζήτημα κτλ. Θεωρώ ότι θα πρέπει κάποιος να δει πώς το ίδιο το φόρουμ παρουσίασε τον κύριο Ακιντζή. Έχω στείλει κάποια πράγματα, δεν ξέρω. Θα τα δούμε σε λίγο, θα τα δούμε. Μάλιστα, ναι, θα τα δούμε. Καταρχήν, το ίδιο το φόρουμ έρχεται και την ιδιότητα του ομιλητή κύριου Ακιντζή, με τη φωτογραφία του επίσημα, αναφέρεται ότι
προέρχεται από το Presidential Palace, από το Προεδρικό Μέγαρο. Αυτό από μόνο του αναδεικνύει την διάθεση με την οποία κλήθηκε ο κύριος Ακιντζή, που ήταν η αναβάθμιση του σε κάτι το οποίο δεν είναι, και βεβαίως η πλήρης εξίσωση και ταύτιση και υποβάθμιση του κύριου Αναστασιάδη σε ηγέτη. Θα δούμε ότι πέραν από αυτό το πράγμα ήταν και η προδιάθεση του κύριου Ακιντζή από μόνος του πριν να ξεκινήσει αυτή την συγκεκριμένη τοποθέτηση. Δηλαδή, έρχεται και λέει ότι μέσα από την επίσημη ανακοίνωση ότι ο πρόεδρος κύριος Ακιντζή κλήθηκε στον Ταβός και παράλληλα υπάρχει ο Ελληνοκύπριος ηγέτης ο οποίος θα παρευρεθεί σε αυτήν την διαδικασία. Τώρα να ρωτήσω κάτι, ολοκλήρωση. Θα πω το εξής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δούμε και πώς τα διεθνή μέσα ανέδειξαν αυτήν τη συνάντηση. Παραδείγματος χάρη, διεθνής ιδιογραφικά πρακτορία, εφημερίδες όπως την New York Times, αυτό που έλεγε, αγαπητέ Σίμω, το βλέπουμε τώρα στην οθόνη μας. Μάλιστα. Εδώ ακριβώς θα δει κάποιος ότι από κάτω αποκαλούν τον κύριο Ακιντζή σαν Presidential Palace. Μάλιστα. Στην αμέσως επόμενη διαφάνεια, αν κάποιος μπορεί να δει ότι είναι η διάθεση του κύριου Ακιντζή να αυτοπαρουσιαστεί ως President, ενώ παράλληλα υποβαθμίζει τον δικό μας Ελληνοκύπριον πρόεδρον ως ηγέτη αναφέρεται πάντοτε. Και στην αμέσως επόμενη διαφάνεια φαίνεται ότι το New York Times, το NBC έρχονται και λένε ότι ο Ελληνοκύπριος πρόεδρος και ο Τουρκοκύπριος πρόεδρος. Yeah. Άρα αυτή είναι η συνέπεια, όπως επίσης κάποιος μπορεί να δει και στις επόμενες 2-3 διαφάνειες, δηλαδή στο Get Images, όπου αυτοπαρουσιάζουν τον και προσφωνούν τον Ακιντζή ως President of the North Cyprus. Ωραία. Αυτό αγαπητέ μου Σίμω, να καλωσορίσω και τον κύριο Χριστοφίδη, καλημέρα σας. Yeah. Τώρα αυτά μου τα λες, τα λέμε στον κόσμο για να αποδείξουμε τι, ότι... Δεν είναι για να αποδείξουμε κάτι. Είναι ένα γεγονός το οποίο σχολιάζεται και καταδεικνύει το πώς η διεθνής κοινότητα η ίδια είτε παρουσίασε την όλη παρουσία του κύριου Ακιντζή και κύριου Αναστασιάδη ή πώς σχολίασε σε μεταγενέστερη φάση. Θα πρέπει όμως κάποιος να μπει και στην ουσία του μηνύματος τόσο του κύριου Ακιντζή όσο και του κύριου Αναστασιάδη. Αφενός ο κύριος Αναστασιάδης δεν είδαμε πουθενά να κάνει αναφορά είτε στην Τουρκία είτε στην συνεχιζόμενη κατοχή, είτε στην Κυπριακή Δημοκρατία. Θα παρακολουθήσετε από όλα τα μέσα, ουδεμία αναφορά υπάρχει στο Republic of Cyprus, στην Κυπριακή Δημοκρατία. Από την άλλη, έχουμε τον κύριο Ακιντζή, ο οποίος κύριος Ακιντζή στο μήνυμα του κάνει 2-3 ζητήματα τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά να γίνει μνήμα εκεί. Αφενός ξεκινάμε το γεγονός ότι the Turkish Cypriots are left out of the European Union, δηλαδή έχουν παραμείνει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από την απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΝ. Αυτό καταρχήν είναι εντελώς αναλυθές. Ωραία, αυτό είναι το κομμάτι το τυπικό που, όπως το καταλαβαίνω εγώ, όπως το αναφέρουμε εδώ, υποβαθμίζει τη δική μας παρουσιακή και αναβαθμίζει το ψευδοκράτος. Δεν είναι τυπικό. Να δούμε, ακόμα και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών αποκάλεσε τους δύο ως Ελληνοκύπριον και Τουρκοκύπριον. Ωραία. Τώρα, επί της ουσίας, επί της διαβούλευσης εκεί, στην επαφή που έγινε, στην τριμηρή που έγινε, σε αυτά που υπόθηκαν εκεί, στην εκτίμηση του Ban Ki-moon ότι υπάρχει πρόοδος και ότι θα πρέπει οι δύο ηγέτες να αξιοποιήσουν το momentum, ένα σχόλιο σύντομο πάνω σε αυτό και να πάμε στον κύριο Χριστοφίδη. Εγώ θα πω ότι ο κύριος Ακιντζής στο δικό του μήνυμα λέει ότι και βάζει μορφή τελεσίγραφου ότι παραδείγματος χάρη είναι η τελευταία ευκαιρία, που είναι μια μόνιμη υποδός την οποία ακούμε, έρχεται και εισάγει την προϋπόθεση ότι οι αυγοί θα πρέπει να περάσουν μέσα από την Τουρκία, το ίδιο και η Ένωση της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης σε σχέση με τον ηλεκτρισμό θα πρέπει να περάσει μέσω Κύπρου και Τουρκίας και βεβαίως έρχεται και λέει ότι εμείς οι Κύπροι είμαστε οι κύριοι παίχτες στην επίλυση του Κυπριακού ζητήματος. Άρα, αφαιρούμενα από την εξίσωση την Τουρκία, η οποία έχει την απόλυτη και μοναδική και αποκλειστική ευθύνη, και έρχομαστε και υποβαθμίζουμε το διεθνές πρόβλημα της εισβολής και κατοχής σε ένα δικοινωτικό ζήτημα. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα είναι τεράστια η επαναχώρηση της δικής μας πλευράς. Θα έχουμε την ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε εδώ, κύριε Χριστοφίδη, η δική σας εκτίμηση. Φαντάζομαι πολύ διαφορετική από την κυρίου Αγγελίδη. Εγώ θα πω κάποια γενικότερα ζητήματα, τα οποία νομίζω πρέπει ο κυπριακός λαός να έχει υπόψη του και θα φτάσω στα συγκεκριμένα. Καταρχήν, ο ασφαλώστερος τρόπος για να αναβαθμιστεί το ψευδοκράτος είναι να καθόμαστε εμείς εδώ μεταξύ μας, να βγάζουμε εμπειρινούς λόγους, να επικεντρωθούμε στα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, το κυπριακό να παραμένει άλυτο, και βεβαίως διαμέσου του χρόνου, ο οποίος θα περνά καρπά, θα δημιουργούνται τελεσμένα. Είτε αυτά τα τελεσμένα θα έχουν να κάνουν με το περιουσιακό,
Είτε αυτά τα τελεσμένα θα έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση του ψευδοκράτους, είτε με άλλες πτυχές. Άρα λέτε χωρίς κινητικότητα με λογικό αποτέλεσμα να πάμε στην οριστική διχοτόμηση και στην παγίωση της κατοχής. Άρα το πρώτο το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι αν θα υπάρξει αναβάθμιση του ψευδοκράτους σε κάποια φάση, θα είναι μέσα από τη δική μας την ακινησία και μέσα από δικές μας λαθασμένες ενέργειες. Να πω μόνο έτσι να υπενθυμίσω κάτι, ότι ο κανονισμός για το απευθείας εμπόριο με τα κατεχόμενα ήρθε όταν η δική μας πλευρά διεθνώς ήταν απομονωμένη. Όπως και η επαναφορά της απειλής για απευθείας εμπόριο στην τελευταία έκθεση του Γενάρη του 2014 ήρθε λόγω των λανθασμένων χειρισμών τότε του Προέδρου της Δημοκρατίας, που έβαλαν τη δική μας την πλευρά στη γωνιά και βεβαίως ανέσυραν αυτές τις απειλές. Οι αναγνωρίσεις στο διεθνές δίκαιο έχουν συγκεκριμένη διαδικασία με την οποία γίνονται. Και οι αναγνωρίσεις γίνονται με ενσυνείδητη πολιτική απόφαση επί τούτου των κρατών. Αν όσες φορές, και εγώ θα θυμηθώ ότι μας έλεγαν διάφοροι εδώ, ήταν αναγνώριση για παράδειγμα να, το ότι επερνούσαν οι Κύπροι πολίτες στα κατεχόμενα να δουν τα σπίτια τους και επεδείκνυαν είτε αυτό ήταν ή διαβατήριο, το ψευδοκράτος θα είχε αναγνωριστεί μερικά εκατομμύρια φορές. Άρα και όλη αυτή η συζήτηση και οι υπερβολές περί αναγνώρισης κάπου πρέπει να, νομίζω, να συμμαζευτούν. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο κύριος Αναστασιάδης, η επίσημη πλευρά, δεν πρέπει να έχουν τον νου τους ακριβώς για να προσέχουν και να αποτρέπουν τέτοιου είδους αναβαθμίσεις. Θεωρείτε ναι, τώρα ότι η παρουσία του κυρίου Ακεντζή εκεί όπως αυτή έγινε αναβαθμίζει το ψευδοκράτος ή όχι? Όχι. Όχι, με ποια έννοια? Ο κύριος Ακεντζή έχει προσκληθεί ως τουρκοκύπριος ηγέτης. Η συνάντηση πάντοτε με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είτε ήταν συνάντηση Χριστόφια Ταλάτη, Χριστόφια Έρογλου ή Παπαδόπουλου Ταλάτη ή Παπαδόπουλου Ντεχτάς, γίνεται με την ιδιότητα των δύο ηγετών, των δύο κοινοτήτων, των δύο συνομιλητών. Και δεν θα μπορούσε να ήταν και διαφορετικά. Δηλαδή, αν υπήρχε οποιοδήποτε άλλον καθεστώς, προφανώς θα έπρεπε ίσως να αποφεύγαμε τέτοιου είδους συναντήσεις. Τι έγινε χτες στη συνάντηση? Αυτό δεν μπορούμε να του απαντήσουμε, διότι δεν έχουμε ενημέρωση για την ουσία των συζητήσεων. Μπορεί να κρίνουμε τις ανακοινώσεις που έγιναν εκ των υστέρων. Οι ανακοινώσεις που έγιναν εκ των υστέρων δεν λένε και πολλά πράγματα, για να είμαστε σωστοί. Δηλαδή, δίδουν νομίζω μία σε γενικές γραμμές αντικειμενική εικόνα της πορείας των διαπραγματεύσεων. Είχαμε μία πρόοδο, αλλά υπάρχουν ακόμα σημαντικές δυσκολίες σε καθοριστικά κεφάλαια. Υπάρχει ευχή βεβαίως των Κυπριακών να λυθεί το συντομότερο δυνατό. Από εκεί πέρα θέλω να σχολιάσω και αυτήν τη συζήτηση, η οποία δυστυχώς μας τρώει πάρα πολύ χρόνο στο εσωτερικό μέρος. Σύντομα για να πάμε στη διάλογο. Ναι. Αυτήν το θέμα που όποτε θα κάνει κάποιος δηλώσεις, εξαντλούμε εδώ τις δυνάμεις μας και το χρόνο μας να σχολιάζουμε δηλώσεις. Ο κύριος Ακεντζή είναι ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Δεν είναι ο ηγέτης της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Αν ο κύριος Ακεντζή συμφωνούσε σε όλα μαζί μας, προφανώς δεν θα μιλούσαμε ούτε για δύσκολες διαπραγματεύσεις, ούτε για θέματα στα οποία υπάρχουν δυσκολίες. Θα ευρεθόμασταν μια νύχτα και θα ελείαμε τον Κυπριακό, διότι θα συμφωνούσαμε εκ των προτέρων σε όλα. Εμείς έχουμε δύο επιλογές, αγαπητέ Ανδρέα. Είτε θα τρώμε τον χρόνο μας να λέμε τι μας αρέσει ή δεν μας αρέσει από τη μια ή την άλλη δήλωση. Και ουσιαστικά τι θα λέμε του κόσμου? Επειδή δεν μας αρέσουν οι δηλώσεις, να πάμε σπίτι μας να μην κάνουμε τίποτε για το Κυπριακό, διότι υπάρχουν κίνδυνοι, διότι έτσι, διότι άλλος πώς. Ή γνωρίζοντας τις δυσκολίες, χωρίς να πετούμε στα σύννεφα, προσγειωμένοι, σοβαρά και διεκδικητικά, να προσπαθήσουμε να πετύχουμε μια λύση στη βάση των δικών μας θέσεων
για να αποτινάξουμε επιτέλους την κατοχή ή τη διχοδόμηση. Εμείς επιλέγουμε το δεύτερο δρόμο και θέλω να κλείσω με το εξής, με μια πρόταση μόνο. Ειδικά όταν όλες αυτές οι μεμψημυρίες και οι συνεχείς αναστατώσεις προέρχονται από πολιτικές δυνάμεις οι οποίες διαφωνούν με τη λύση της Ομοσπονδίας, διαφωνούν με τον επιδιωκόμενο στόχο για να λυθεί το Κυπριακό. Αυτό που συμφωνήθηκε. Απλά εδώ να κάνουμε μια μικρή διορθώση. Δεν είναι στο χέρι σας να κρίνετε. Τώρα, θα ολοκληρώσει. Διαφωνείτε με την Ομοσπονδία. Με αυτόν τον οποίο συμφωνήθηκε. Διαφωνείτε. Εγώ διαφωνώ με τη έχει συμφωνηθεί από το 1977 και ενώ διαφωνείτε με την επιδιωκόμενη λύση. Ενώ διαφωνείτε με την επιδιωκόμενη λύση, εμφανίζεστε κάθε μέρα και λέτε στον Κυπριακό λαό ότι το πρόβλημα μας είναι η τάδε δήλωση, είναι η τάδε πτυχή του Κυπριακού, είναι η άλλη πτυχή του Κυπριακού. Νομίζω στο στάδιο που είμαστε να πούμε όλη την αλήθεια. Εμείς συμφωνούμε με τον επιδιωκόμενο στόχο και είμαστε εκεί επικεντρωμένοι για να λυθεί το Κυπριακό. Αν εσείς διαφωνείτε με τη Διζωνική Διγινωτική Ομοσπονδία, την οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλοι οι πρόεδροι της Δημοκρατίας προσπαθούν να εξεύρουν μια λύση, είναι προφανές ότι και άλλη να ήταν η θέση για τον περιουσιακό, και άλλη να ήταν η θέση για τη διακυβέρνηση, και άλλη να ήταν η θέση για οποιαδήποτε πτυχή του Κυπριακού, εσείς πάλι θα διαφωνούσετε. Μάλιστα. Και πάλι θα βλέπετε κινδύνους. Και πάλι θα βλέπετε τελεία, να μας απαντήσει. Λοιπόν, έχετε θίξει πολλά θέματα. Έχει θίξει πολλά θέματα. Να πω το εξής. Δεν είμαι μόνο εγώ που διαφωνώ με την Διζωνική Διοικητική Ομοσπονδία, αλλά αντίθετα, όταν τη μοναδική φορά που ερωτήθηκε ο Κυπριακός λαός, και πρέπει να πούμε ότι η ερμηνεία της Διζωνικής Διοικητικής Ομοσπονδίας πριν το 2002 που κατατέθηκε το σχέδιο ΑΝΑΝ θα μπορούσε να είναι διαφορετική η δική σου, διαφορετική η δική μου και διαφορετική του φίλου του Ανδρέα εδώ. Το 2002 το ίδιο το σχέδιο ΑΝΑΝ το οποίο κατατέθηκε αυτοπροσδιορίζεται, άρα είναι η ερμηνεία των Ηνωμένων Εθνών, τι ακριβώς σημαίνει η Διζωνική Διοικητική Ομοσπονδία. Εκεί όταν ρωτήθηκε ο Κυπριακός λαός, απάντησε με σαφήνεια και χωρίς περιστροφές ότι απορρίπτει εκείνη τη συγκεκριμένη μορφή λύσης. Επομένως, εσείς το γεγονός ότι προχωρείτε σε μια λύση και σε μια βάση την οποία ο ίδιος ο Κυπριακός λαός απέρριψε, είναι εντελώς τραγικό και θα έχετε τα ίδια αποτελέσματα. Θα πω και το εξής. Το γεγονός ότι ο κύριος Άιντε, διότι δεν σχολιάζουμε τις δηλώσεις, σχολιάζουμε ολόκληρες τις τοποθετήσεις και τις ομιλίες που έγιναν εκεί. Προσφωνεί πρώτος και καλή. His Excellency τον κύριο Αναστασιάδη και His Excellency τον κύριο Ακεντζή. Αυτή η φράση δεν είναι τυχαία. Εξοχότατη δεν είναι οποιοδήποτε τρίτος. Δεν μίλησε για ηγέτες. Μίλησε για εξοχότατους που είναι συγκεκριμένη φρασολογία που χρησιμοποιείται στη διπλωματική γλώσσα για αναγνώριση τίτλου που αφορά πρόεδρο. Δεν είναι τυχαίο. Και πρέπει να ξεχωρίσουμε το εξής. Είναι εντελώς διαφορετική η αναβάθμιση, η σιωπηρή με τη δική μας ανοχή ή η σαφής, όπως φαίνεται από την ίδια την ιστοσελίδα του συγκεκριμένου φόρου, με την αναγνώριση. Βεβαίως είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ουδής ισχυρίστηκε ότι με τις χθεσινές απαράδεκτες δηλώσεις που έγιναν εκεί, υπάρχει αναγνώριση του ψευδοκράτους. Να ρωτήσω, Σίμω, πάνω σε αυτό. Το να βγαίνει και να δηλώνει ο Ακεντζή κάποια πράγματα δίνει την οπτική, τη δικιά του οπτική πάνω στα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να υιοθετηθεί και από εμάς, έτσι. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Αλλά θα πρέπει να δούμε ποια είναι η θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς. Θα πρέπει να δούμε και ποια είναι η θέση της Τουρκίας, όπως εκφράστηκε χθες, προχθές, συγγνώμη, από τον Τούρκο μόνιμο αντιπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κύριο Γενέλ Σελίμ, ο οποίος είπε ότι η λύση η οποία θα προκύψει θα δημιουργήσει μια νέα χώρα. Ναι, απαντήθηκε από εμάς όμως από όλους και είπε δεν δεχόμαστε, λέει. Το τι απαντήθηκε, είπαμε, να δούμε ποιες είναι οι θέσεις της μιας πλευράς, ποιες είναι οι θέσεις της άλλης πλευράς. Οι θέσεις της μιας πλευράς, οι οποίες εκφράζονται με σαφήνεια και πρέπει να αποφασίσουμε. Αν θέλουμε να έχουμε παροπίδες και να μην αντιλαμβανόμαστε εκείνα τα οποία μας λέει με απόλυτη σαφήνεια η Τουρκία. Και ένα πράγμα το οποίο διαχρονικά δεν μπορεί κάποιος να φταίξει την Τουρκία είναι ότι πάντοτε μας έλεγε ποιες είναι οι προθέσεις της. Εμείς επιλέγουμε να μην ακούσουμε και να τα βλέπουμε μέσα από έναν ωραίο φίλτρο το οποίο σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Άρα θα πρέπει επιτέλους να δούμε ότι όταν έρχεται ο κύριος Ακεντζή και λέει ότι αν δεν ακολουθήσουμε τη λογική οδόν, παραδείγματος χάρη, στα ζητήματα της ενέργειας, θα είναι πηγή έντασης, άρα σαφής προειδοποίηση. Αν δεν το περάσουμε μέσα από την Τουρκία των αγωγών, δεν θα υπάρξει εκείνο το οποίο επιθυμείτε. Εάν εσείς
όλοι δεν κάνετε εκείνα τα οποία απαιτεί η Τουρκία, δεν θα υπάρξει λύση. Τότε προφανώς θα πρέπει και εμείς να αποφασίσουμε κατά πόσον θα πρέπει να συνεχίσουμε για χάρη του διαλόγου να δίνουμε ένα αφενός συγχωροχάρτη στην Τουρκία, η οποία, επαναλαμβάνω, έχει αφαιρεθεί πλήρως από την εξίσωση, για να συζητούμε για χάρη του διαλόγου, ή να επιτέλους να αλλάξουμε τη στρατηγική. Η οποία στρατηγική ποια είναι? Υπάρχουν και τα εργαλεία, υπάρχουν και τα μέσα, και απλά εμείς επιλέγουμε να μην τα αξιοποιήσουμε. Μάλιστα. Θα πω και το εξής. Τελειώστε για να πάμε στο δεν είναι, επειδή είπε για ψεύτικα λόγια μεγάλα στην αρχή ο κ. Χριστοφίδης. Εγώ τον προκαλώ να μου πει τι έχω πει σήμερα, το οποίο είναι ψευδής και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αντίθετα, και διαρωτούμε. Βλέπουμε τον κύριο Αναστασιάδη να λέει ότι έχω ζητήσει από τον κύριο Μπάιντεν να μεταφέρει στην επερχόμενη συνάντηση στην Τουρκία συγκεκριμένα μηνύματα. Και διαρωτούμε εγώ. Κύριε Αναστασιάδη, είσαι εκεί και έχεις όλα τα φώτα της δημοσιότητας στραμμένα σε εκείνα τα οποία λες. Γιατί δεν αναφέρεις εσύ σε όλον τον κόσμο ποια είναι η απέτησή σου από την Τουρκία? Αντίθετα, επέλεξε ο πρόεδρος να μην κάνει καμία αναφορά είτε στην Κυπριακή Δημοκρατία είτε στην Τουρκία, αφήνοντας τη στο απειρόβλητο. Θα πρέπει επιτέλους αυτή η τοπάθεια να σταματήσει. Δεν είναι θέμα πύρινου λόγου, είναι διεκδίκησης του ελάχιστου δικαιώματος, το οποίο έχει ως δεδομένο κάθε άλλος Ευρωπαίος πολίτης, και θα πρέπει και εμείς ως Ελληνοκύπροι να διεκδικήσουμε. Μάλιστα, κύριε Χριστοφίδη. Πολύ πολύ σύντομα, για να μην πάμε τώρα να ερμηνεύσουμε την ειδιζωνική. Η ζωνική διεκδικητική ομοσπονδία περιγράφει μια πολιτιακή δομή. Εάν, για παράδειγμα, θα έρθει ένα σχέδιο ομοσπονδίας το οποίο θα περιλαμβάνει και εγγύησεις από την Τουρκία και μονομερές δικαίωμα επέμβασης ή ένταξη στο ΝΑΤΟ, εμείς έχουμε μπει εκ των προτέρων ότι, όπως εγκάμαμε και το 2004, θα πείτε όχι. Θα πούμε όχι. Άρα δεν είναι το 2004 το πρόβλημα, δεν ήταν η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Ήταν όλες εκείνες οι πτυχές, το τι σημαίνει η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, είναι το ίδιο το σχέδιο ανάγκη. Οι οποίες ήταν απαράδεκτες. Εσείς δέχεστε εδώ και λέτε ότι διαφωνείτε με τον επιδιωκόμενο στόχο. Ό,τι γίνεται. Να καθορίσουμε τον επιδιωκόμενο στόχο, κύριε Χριστοφίδη. Αν είναι να ξεπουλήσουμε την Κύπρο, ναι, διαφωνώ. Αν είναι να έχουμε την όποια λύση, αν είναι να μου επιτρέψετε, να μου επιτρέψετε να μιλήσω. Βεβαίως σας επιτρέπω. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Από τη στιγμή αυτό που λέμε εμείς, είναι ότι από τη στιγμή που διαφωνείτε με τον επιδιωκόμενο στόχο, είναι ως αν να λέτε ότι διαφωνούμε να χτιστεί ένα σπίτι, κάνετε ό,τι περνά από το χέρι σας να μην χτιστεί το σπίτι, και μετά ξεκινάτε και με ψιμυρείτε ότι το παράθυρο είναι λάθος, η κουζίνα έπρεπε να ήταν σε άλλον τόπο, η πόρτα είναι, έπρεπε να ήταν πιο ψηλή και ούτω καθεξής. Να λέτε την αλήθεια, ότι εμείς διαφωνούμε, διότι δεν θέλουμε αυτήν τη λύση την οποία συζήτησαν όλοι οι πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια, την οποία υποστηρίζει η διεθνής κοινότητα, την οποία υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα ποια είναι? Ότι ενώ αυτό είναι το σκηνικό, εσείς λέτε ότι θα κάνουμε μια περίεργη στρατηγική, την οποία ποτέ κανένας δεν κατάλαβε, κανένας ποτέ δεν έχει αντιληφθεί. Κύριε Χριστοφίδη, στο Εθνικό Συμβούλιο και σε αντίθεση με όλη τη διεθνή κοινότητα, λέτε, σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις μας τόσα χρόνια, με αυτήν την περίεργη στρατηγική θα καθυποτάξουμε την Τουρκία και θα έβρουμε μια λύση ακριβώς όπως τη θέλω. Εμείς λέμε ότι αυτό το πράγμα είναι ψεύτικα και μεγάλα λόγια, και όχι μόνο δεν θα επιτευχθεί ποτέ, αν υιοθετηθεί η παρελπίδα, θα σύρει τον τόπο σε μεγάλες περιπέτειες. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν είμαι, αν υπάρχει ανάγκη να υπάρχει κάποιος δικηγόρος του κυρίου Αναστασιάδη, ναι, θα έπρεπε να υπάρχει εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Συνάδελφου. Κάτι να ρωτήσω, κάτι. Ναι, μια δήλωση του κυρίου Ακιντζή που λέει ότι αν δεν έχουμε λύσει το 16 θα πάμε σε κάτι διαφορετικό, το είπε και ο κύριος Σαβέροφ, αλλάζει το μοντέλο λύσης. Αυτό πώς μεταφράζει, τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ο παδός των τελευταίων ευκαιριών, ούτε των τελεσιγράφων. Όμως πρέπει να δούμε μια πραγματικότητα. Ότι είμαστε το καλοκαίρι, δυστυχώς συμπληρώνονται 42 χρόνια εισβολής, κατοχής, διαίρεσης του νησιού. Αυτά τα 42 χρόνια δημιουργούν καταστάσεις τις οποίες βρίσκουμε μπροστά μας και τώρα στις διαπραγματεύσεις. Η πάροδος του χρόνου, χωρίς να υπάρχει μια λύση στη βάση κάποιων πάντοτε αρχών, διότι
Το να μην υπάρξει λύση είναι ένας κινδύνος, να έχεις κακή λύση είναι ο άλλος κινδύνος. Λοιπόν, χωρίς να υπάρχει λοιπόν λύση στη βάση κάποιων αρχών, φοβούμαστε και ανησυχούμε ότι θα δημιουργά συνεχώς τετελεσμένα, τα οποία θα είναι δύσκολο να ανατραπούν. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο τώρα, καιρός, αν θα είναι το τέλος του 16, αν θα είναι αρχές του 17, ή πότε θα είναι, επίσης ανησυχούμε πάρα πολύ για το εξής. Ότι και στη διεθνή κοινότητα ξεκίνησαν και διαμορφώνονται απόψεις στη βάση του εξής σκεφτικού. Ότι δεν λύεται, κόβεται. Ναι. Και εφόσον έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες και το Κυπριακό φαίνεται ότι δεν μπορεί να λυθεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ενδεχόμενα να κάνουμε και κάποιες άλλες προσεγγίσεις, οι οποίες μπορεί να μην είναι αναγνώριση του ψευδοκράτους. Μπορεί να ξεκινήσουμε με τα απευθείας εμπόρια πάλι αύριο, που μας τα ξαναείχαν, με τη ταϊβανοποίηση του ψευδοκράτους. Σαφέστατος. Και ούτω καθεξής. Σαφέστατος. Επειδή θα πάρουμε και τον κύριο Παπαδόπουλο σε λίγο τηλεφωνικά, σύμφωνα με 1,5 λεπτό δικό σου και το κλείνουμε. Το σπίτι δεν είναι το πρόβλημα του παράθυρου και που είναι η κουζίνα. Ναι. Το σπίτι χτίζεται σε κινούμενη άμμο. Και όταν πας να χτίσεις ένα σπίτι σε κινούμενη άμμο, είναι δεδομένο του που θα καταλήξεις. Το ότι υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνή κοινότητα αυτήν την προσπάθεια, θα υπενθυμίσω σε όλους ότι και το σχέδιο ΑΝΑΝ το υποστήριζε και η διεθνή κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι οι υπόλοιποι. Περιπέτειες θα έχουμε όταν επιληθεί με εντελώς εσφαλμένο τρόπο το κυπριακό ζήτημα, διότι εκεί δεν θα μπορέσουμε να επανέλθουμε. Απλά να υπενθυμίσω σε όλους ότι αυτή τη στιγμή είναι ευθύνη για τις αποζημιώσεις, είτε για την απώλεια χρήσης, είτε για την εκμετάλλευση, είτε για οτιδήποτε άλλον φέρει η Τουρκία. Ενώ παραδείγματος χάρη, και να μιλήσω πάντοτε με οικονομικούς όρους, εάν επέλθει η λύση, εκεί θα πηγαίνει κάποιος ο οποίος είναι δυσαρεστημένος στην Επιτροπή Περιουσιών ή Αποζημιώσεων του νέου κράτους και εκεί θα έρχεται το νέο κράτος και θα δίνει μια λύση. Αν δεν είσαι ικανοποιημένος, θα προσφεύγεις εναντίον του νέου κράτους. Άρα θα φορτωθούμε των λογαριασμών της κατοχής. Θέλετε να μιλήσουμε για δυσλειτουργικά ζητήματα, καταλήγουμε το εξής. Καταλήξτε, ναι, καταλήξτε για να πάμε. Τρεις δημόσιες υπηρεσίες, τρεις στρατοί, τρεις κυβερνήσεις, αυτών και αν είναι δυσλειτουργικών και μη εφικτά οικονομικών. Και για τα τετελεσμένα θα επικαλεστώ εκείνον το οποίο είπε ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας στο πρώτο ετήσιο μνημόσυνο του αείμνηστου του Τάσου Παπαδόπουλου, ο κ. Μολυβιάτης, που είναι ότι τα τετελεσμένα δεν υπάρχουν και εάν επιληθεί σωστά το κυπριακό ζήτημα, δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση ο χρόνος να λειτουργήσει εναντίον μας. Και καταλήγω με το εξής. Ο επικισμός, παραδείγματος χάρη, είναι ένα έγκλημα το οποίο δεν παραγράφεται. Διότι διαφορετικά θα υπήρχε κίνητρο σε κατοχικές χώρες να διονύζουν την κατοχή. Άρα, ο επικισμός, παραδείγματος χάρη, θα είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας για το οποίο θα πρέπει να φύγουν. Σας ευχαριστώ, κύριε Χρυστοφίδη. Δέκα δεύτερα γιατί περιμένει ο κ. Παπαδόπουλος. Δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση. Δέκα δεύτερα γιατί περιμένει ο κ. Παπαδόπουλος. Διαφωτιστικές οι προσεγγίσεις του κ. Αγγελίδη. Υπάρχει διαφορά απόψεων σίγουρα. Ναι, με το ως Αγγέλ, νομίζω πολύ σοβαρά και υπεύθυνα, παρά το ότι είμαστε οι λεγόμενη αξιωματική αντιπολίτευση, το μεγάλο κόμμα. Δεν είστε αξιωματική αντιπολίτευση, σε καμία περίπτωση. Εντάξει, μην ανοίξουμε κουβέντα. Εν πάση περιπτώσει, είναι γνωστό πως εκλέγει ο κύριος Αναστασιάδης, διότι κάποιοι, όπως ο κύριος Λιλίκας και άλλοι, εκαλούσαν τον κυπριακό λαό να κολλάει αυτοκολλητούθια μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου. Λοιπόν, να το κλείσουμε. Αυτό πάμε αλλού τώρα. Αυτό ήθελα να πω, εγώ άλλον ήθελα να πω. Εγώ ήθελα να πω για την επίσκεψη του άντρου του Κυπριανού στην Τουρκία. Θα είναι μια βαρισήμαντη επίσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο και ελπίζουμε να συμβάλλει στην όλη προσπάθεια μεταφοράς των επίσημων θέσεων της δικής μας πλευράς εκεί που πρέπει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Λοιπόν, να πάμε στον πρόεδρο του ΔΥΚΟ, να πάμε στον κύριο Παπαδόπουλο, να σχολιάσουμε έτσι μαζί τις συνομιλίες του Νταβός, τις συναντήσεις, το αποτέλεσμα και κάποιες δηλώσεις. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σας. Έτσι, ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για τον Νταβός. Μια δικιά σας εκτίμηση, επειδή διάβαζα κάπου την εκτίμηση του κόμματός σας ότι το παιχνίδι ήταν στημένο. Είναι ξεκάθαρο και δυστυχώς φαίνεται πως για ακόμα μια φορά είναι οι δικές μας ανησυχίες, οι δικές μας προβλέψεις που δικαιώθηκαν για ακόμα μια φορά, γιατί τα πανηγύρια της πλευράς μας έχουν πλέον αντικατασταθεί από τα πανηγύρια του κύριου Νταβούτογλου, τα πανηγύρια του κύριου Ακιτζή, ο οποίος μας είπε ότι για πρώτη φορά έχει προσκληθεί η Τουρκοκύπριος ηγέτης σε ένα τέτοιο διεθνές χώρο. Ο κύριος Νταβούτογλου πανηγύριζε εχθές ότι επί ίσης ώρες εμφανίστηκαν
ο κύριος Αναστασιάδης με τον κύριο Ανακιντζή, και αυτό είναι σημαντικό και εγώ συμφωνώ μαζί του. Ναι. Αυτό το σκηνικό στήθηκε για έναν και μοναδικό σκοπό, για να αναβαθμιστεί ο κύριος Ακιντζή και να αναβαθμιστεί φυσικά και το παράνομο αποσχιστικό μόρφωμα το οποίο εκπροσωπεί. Ναι, πέσαμε και... στην παγίδα, αυτό που ήθελαν να στήσουν αυτό το σκηνικό. Έχει αναβαθμιστεί ο κύριος Ακιντζή, δεν έχει συζητηθεί η ουσία του Κυπριακού και μόνο το σεβασμό αυτά που ακούμε εκ των υστέρων από την κυβέρνηση μας είναι δικαιολογίες και νομίζω πολύ απλοϊκές δικαιολογίες. Ότι πλέον είναι ενήμερος δίθεν ο Γενικός Γραμματέας Περιμένου Εθνών. Καλά, δηλαδή πριν ήταν ανενημέρωτος. Εντάξει, ήταν η πρώτη, ήταν η πρώτη κύριε Πρόεδρε, ήταν η πρώτη συνάντηση που έγινε με τους δύο ηγέτες. Μπορεί να έχει μια καλύτερη ενημέρωση. Μια διάσκεψη όπου προσκαλούνται αρχηγοί κρατών. Μάλιστα. Δεν μπορούσε δηλαδή να τους καλέσει τα Ηνωμένα Έθνη. Να ρωτήσω κάτι. Δεν μπορούσε να έρθει εδώ στη Λευκοσία που συναντιούνται σχεδόν καθημερινά. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή έγινε μια δήλωση και προχθές από τον κύριο Αβέροφ που έλεγε ότι αλλάζει το μοντέλο, αν δεν βρούμε λύση σύντομα, το μοντέλο λύσης. Κάτι που επανέλαβε μέσω πλησαφός ο κύριος Ακιντζή, είπε ότι αν δεν βρούμε το 16 λύση, τότε πάμε σε άλλα πράγματα. Ποια είναι αυτά τα άλλα πράγματα να καταλάβουμε? Είναι ο γνωστός τουρκικός επιβιασμός της τελευταίας ευκαιρίας, τον οποίο φυσικά είχε διοθετήσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός και 2004. Φαίνεται ότι τον επαναφέρουν και σήμερα. Ναι. Είναι τα γνωστά που ακούμε, ότι πρέπει να δεχτούμε αυτά που λέει η Τουρκία, ή αλλιώς θα προχωρήσουμε σε διχοτόμηση και δεν ξέρω ότι σε μικρασιατικές καταστροφές, τι είναι αυτό που μας έλεγε ο κύριος Κασουλίδης. Αυτές είναι οι γνωστές προσεγγίσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού. Πρέπει να επαναχωρήσουμε, να δεχτούμε τις τουρκικές θέσεις, ή αλλιώς καταστρεφόμαστε. Αυτό που είναι πιο καταδικαστικό όμως, που δυστυχώς διενεργεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κύριος Αναστασιάδης, η διαπραγματευτική μας ομάδα με τη στήριξη του ΑΚΕΝ, είναι ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις για το σύνταγμα ενδεχομένως που θα καθορίζει τις τύχες μας, τις τύχες των παιδιών και των εγγονιών μας, σε έναν καθεστώς κάτω από έναν πέπλο πλήρους εισκόντησης, διεξάγεται μια μυστική διπλωματία. Τον 21ο αιώνα σε μια ευρωπαϊκή χώρα γίνονται συζητήσεις για το σύνταγμα μας μακριά από τον λαό. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο δημοκρατικό έλλειμμα. Επαναλαμβάνονται τα λάθη που δυστυχώς βιώσαμε ακόμα μια φορά τότε στην περίοδο πριν την παρουσίαση του σχεδίου ΑΝΑΝ. Και φαίνεται ακριβώς ότι αυτή η συσκότηση επιβάλλεται πρώτα και κύρια από την δική μας πλευρά, τη δική μας διαπραγματευτική ομάδα και τις ηγεσίες του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ. Φοβούνται να ενημερώσουν τον κόσμο. Τώρα, και εδώ... το ερώτημα το δικό μας είναι γιατί φοβούνται να ενημερώσουν τον κόσμο. Δεν θέλει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο λαός, να τον προστατεύσει στις διαπραγματεύσεις. Μα είπε δεν κύριε Πρόεδρε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να αξιοποιήσει τον λαό του ως ασπίδα προστασίας για να αντιμετωπίσει τις πιέσεις που δέχεται. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Αναστασιάδης είπε ότι θα ενημερώσει και τον λαό και τη Βουλή. Να μου επιτρέψετε να αμφιβάλλω σε σχέση με την ειλικρίνεια του κύριου Αναστασιάδη όταν προβαίνει σε τέτοιες δηλώσεις. Ναι. Επειδή εγώ τον έζησα στο Εθνικό Συμβούλιο, δεν ενημερώνει, ναι, αποκρύβει πράγματα, δεν είναι ειλικρινής. Πολύ φοβούμαι ότι αυτό θα έχουμε και στη Βουλή και πολύ χειρότερα αυτό συνεχίζουμε να έχουμε σε σχέση με τη συνεχιζόμενη πορεία των διαπραγματεύσεων. Αν είναι ειλικρινής, ας δώσει στη δημοσιότητα τις συγκλήσεις που έχουν σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις. Να γνωρίζει ο κόσμος τι είναι που συζητά στις διαπραγματεύσεις. Να γνωρίζουν οι πρόσφυγες. Να γνωρίζουν τις εξαιρέσεις με τις οποίες θα χάσουν το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Ας τα δώσει στη δημοσιότητα. Ας τα δώσει στα κόμματα που διαφωνούν μαζί του. Ας δώσει στα ελληνοκυπριακά κόμματα τα έγγραφα του Κυπριακού που έχει δώσει στην τουρκική πλευρά. Δηλαδή, εμπιστεύεται τους Τούρκους περισσότερο από ότι εμπιστεύεται τους Ελληνοκύπριους. Συμμερίζεται δηλαδή την άποψη που ακούμε όλων και περισσότερο από κάποιους στην ελληνοκυπριακή πλευρά ότι η Τουρκία θέλει λύση, αλλά η Ελληνοκύπρια είναι το πρόβλημα. Άρα, να καταλάβουμε όλα αυτά που μου λέτε, ότι δεν έχετε καμία εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Προέδρου, είτε ως διαπραγματευτή, είτε ως ηγέτη εδώ, της κοινότητας. Μα εδώ ο ίδιος δεν έχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του. Μάλιστα. Θέλω να σας πω για κάποιες αναφορές που άκουσα ακριβώς από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα, ότι η λύση του Κυπριακού δεν πρέπει να έχει επικοδομητικές ασάφειες. Ναι. Συμφωνώ μαζί του. Ότι δεν πρέπει μία πλευρά να παίρνει όλα τα ωφέλη άμεσα και η άλλη πλευρά, εμείς δηλαδή, να πρέπει να περιμένουμε σε βάθος χρόνου. Πάρα πολύ σωστές αναφορές. Mm-hmm. Θέλω όμως να υπενθυμίσω ότι αυτά προνούσαν ακριβώς το σχέδιο ΑΝΑΝ. Ήταν από τους βασικούς λόγους που ο Τάσος Παπαδόπουλος διαφώνησε με το σχέδιο ΑΝΑΝ. Ο Νίκος Αναστασιάδης το υποστήριξε με πάθος.
με φανατισμό. Και με πάθος και φανατισμό τότε επέκρινε τον Τάσο Παπαδόπουλο επειδή προειδοποιούσαν ακριβώς για αυτές τις αρνητικές πρόντες. Άρα πλέον θεωρώ ότι συνειδητοποιεί ο Νίκος Αναστασιάδης τα λάθη του του 2004, αλλά δεν το βλέπουμε να διορθώνει τα λάθη του. Γιατί τα ίδια ακριβώς υπάρχουν για παράδειγμα στο κοινό ανακοινωθέν. Όπου και πάλι διαπιστώνουμε επικοδομητικές ασάφειες για την παρθενογένεση, την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εδώ ο μόνιμος εκπρόσωπος της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας είπε προχθές ότι θα δημιουργηθεί μια χώρα στην Κύπρο και αυτή δεν θα είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Υπάρχει απάντηση, κύριε Πρόεδρε, σε αυτό. Είπαν ότι είναι η οπτική, είναι η οπτική της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι θα κάνουμε την τουρκική γλώσσα επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η απάντηση. Ναι. Η Τουρκία κατεβαίνει με τα πολεμικά πλοία στην ΑΟΣΜΑ, κάνουν τέτοιες δηλώσεις για την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Νίκος Αναστασιάδης, οι ηγεσίες ΑΚΕΛ, ΔΥΣΗ και τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης διαπιστώνουν κινήσεις καλής θέλησης από πλευράς της Τουρκίας. Εδώ και 7 χρόνια διαπραγματευόμαστε και διεκδικούμε αυτά που θέλει η Τουρκία στο Κυπριακό. Δεν συζητάμε και δεν διεκδικούμε αυτά που θέλουν οι Ελληνοκύπροι στο Κυπριακό και γι' αυτό ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα στο σημείο που βρισκόμαστε. Ωραία, τώρα όπως είμαστε. Επιτυχία μηδέν και το μόνο που πετυχαίνει η άλλη πλευρά είναι η αναβάθμιση του κύριου Ακιντζή και η αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Ωραία, έτσι πολύ σύντομα, τώρα εδώ που βρισκόμαστε με αυτές τις εξελίξεις, τι προτείνετε εσείς? Αλλαγή τακτικής και στρατηγικής. Πρέπει να σταματήσει ο Νίκος Αναστασιάδης να διαπραγματεύεται μόνο τις δικές μας υποχωρήσεις, διακυβέρνηση και τις εξαιρέσεις με τις οποίες οι πρόσφυγες θα χάσουν το δικαίωμα της ιδιοκτησίας και δεν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους, γιατί εδώ και 7 χρόνια αυτόν κάνουμε και επί κ. Χριστόφια και επί κ. Αναστασιάδη συζητάμε το Κυπριακό με τουρκικούς όρους. Πρέπει να ξεκινήσουμε και να διεκδικήσουμε ακριβώς τη συζήτηση των κεφαλαίων που μας ενδιαφέρουν εμάς. Ασφάλεια, ανεγγύσεις, εδαφικό με χάρτη, να μας πούν ποιες περιοχές θα επιστρέψουν, στρατών, επίκους. Ναι. Όλα αυτά που μας ενδιαφέρουν εμάς, πού είναι στις διαπραγματεύσεις. Επειδή ακούσαμε και τον Γενικό Γραμματή των Εμμαχιστών να μας λέει για πρόοδο. Μα πού είναι η πρόοδος? Η πρόοδος είναι στις δικές μας τις υποχωρήσεις. Υπάρχουν συγκλήσεις σε κάποια θέματα. Στη διακυβέρνηση. Μάλιστα. Πού υπάρχουν συγκλήσεις? Στο μόνο κεφάλαιο που εμείς έχουμε να υποχωρήσουμε. Γιατί εμείς είμαστε το κράτος και εμείς θα χωρίσουμε εξουσίες και αρμοδιότητες στους τουρκοκύπριους. Άρα το μόνο κεφάλαιο που έχουμε να υποχωρήσουμε είναι η διακυβέρνηση. Είναι το μόνο κεφάλαιο που δέχεται να συζητά μαζί μας η Τουρκία, επειδή μόνο εμείς υποχωρούμε σε αυτόν το κεφάλαιο και γι' αυτό έχουμε πρόοδο επειδή μόνο εμείς υποχωρούμε. Άρα, αν υπάρχει οποιαδήποτε που το κάνουμε η πρόοδος, αυτή οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στις δικές μας υποχωρήσεις. Δεν υπάρχει πρόοδος στα σημαντικά κεφάλαια που μας ενδιαφέρουν εμάς. Σαφέστατος. Είναι, επαναλαμβάνω, εδαφικό, εγγύησης, ασφάλεια, στρατός και επαναλαμβάνω ότι καταλήγω. Ας αφήσει την τουρκική γλώσσα ο κ. Αναστασιάδης. Εμείς θέλουμε να διεκδικήσει για τους Ελληνοκύπριους. Ας την Τουρκία να διεκδικήσει εκείνα που θέλει η Τουρκία. Έχει εξάλλου το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ. Δεν χρειάζεται την βοήθεια του κ. Αναστασιάδη. Και ας διεκδικήσει ο δικός μας διαπραγματευτής επιτέλους αυτά που θέλει η ελληνοκυπριακή πλευρά. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα σας.